Καλησπέρα μας κύριε Βλατάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στη Βάλια. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Το κλίμα, το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται με φόντο τις κρατήσεις για παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Ποιο είναι? Θα έλεγα τεχνικά ζεστό μέσα στην Πανιγωνιά. Είναι ζεστό. Το περιμένατε? Τεχνητά ζεστό. Α, βάζετε και το χαρακτηρισμό τώρα. Βάζετε και το χαρακτηρισμό. Για πείτε μας περισσότερα. Κοιτάξτε, αυτή η τρομοκρατία που υπάρχει, όχι άδικα βέβαια, για τη νέα μετάλλαξη, αν μη τι άλλο, έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε όλη την κοινωνία και βέβαια στους ταξιδιώτες και αυτούς που σκέφτονται να ταξιδέψουν, αλλά και σε αυτούς που δεν θα ταξιδέψουν. Αυτό το οποίο υπήρχε και στις κρατήσεις τις ημέρες των γιορτών, αλλά και για τις κρατήσεις που είχαμε για τη σεζόν, ήταν μια αυξημένη ροή κρατήσεων και για τα δύο σκέλη, μέχρι που έσκασε αυτό με την Όμικρον. Για μένα τις κρατήσεις για τη σεζόν σταμάτησε τελείως η ροή κρατήσεων. Για δε τις ημέρες των εορτών συνεχίστηκε, αλλά την τελευταία στιγμή. Οι προορισμοί εντός Ελλάδος, αυτοί οι οποίοι παραδοσιακά έχουν πολλές κρατήσεις και επισκεψιμότητα τις ημέρες των εορτών, μπορώ να πω ότι είναι σχεδόν γεμάτες. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει πάντα το αλλά. Και το αλλά είναι ότι αν υπάρξουν περιοριστικά μέτρα ή αν υπάρχουν κρούσματα ή αν υπάρχουν άλλες δυσίωνες καταστάσεις και συρροές, αν μη τι άλλο αμέσως θα έχουμε ακυρώσεις. Ελπίζω ότι δεν θα γίνει αυτό. Ελπίζω ότι θα κινήσει normal. Περιμένουμε νέα μέτρα και εσείς και εγώ, όπως έχει ανακοινωθεί, αλλά μετά την 3η Ιανουαρίου, και σίγουρα πήραμε ένα δείγμα αυτό με τα rapid test, τα οποία οφείλουν οι ταξιδιώτες που έρχονται στην Ελλάδα τη δεύτερη και την τέταρτη μέρα. Είναι αντιταξιδιωτικά αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, κυρία Μπούη, δεν το συζητώ. Εάν αυτό συνέβαινε κατά τη διάρκεια της σεζόν, θα είχαμε πολύ μεγάλη πτώση. Μάλιστα. Το γεγονός όμως ότι δεν έχουμε πολλούς οι οποίοι έρχονται αυτή την περίοδο από το εξωτερικό, πέρα από τους συγγενείς οι οποίοι επισκέπτονται τις οικογένειές τους που μένουν στην Ελλάδα, πλήττει ουσιαστικά μόνο τα γκρουπ, τους επισκέπτες που έχουμε το χειμώνα και βέβαια σε μεγάλο βαθμό τα 12μηνης λειτουργίας ξενοδοχεία. Κύριε Βλατάκη, έχουμε εικόνα προορισμών που βρίσκονται στην κορυφή των επισκεπτών, των κριτικών που φεύγουν από το νησί μας για να πάνε σε άλλα μέρη? Ή και επισκεπτών που έρχονται στην Κρήτη. Mm-hmm. Που έρχονται στην Κρήτη. Στην Κρήτη δεν έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Θα έλεγα λίγο τα Χανιά. Το Ηράκλειο όχι τόσο πολύ. Για μένα την Ελλάδα σας είπα, την υπηρετική Ελλάδα σας είπα ποιοι προορισμοί. Η παραδοσιακή αυτή που γνωρίζουμε, mm-hmm. Καλάβρητα, Ράχοβα και τα λοιπά, αυτοί έχουν γεμίσει. Και όσον αφορά από το εξωτερικό, σας είπα ότι είναι κυρίως Έλληνες, οι οποίοι οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι στο εξωτερικό, οι οποίοι έρχονται για να περάσουν τις διακοπές με τις οικογένειές τους. Όσον αφορά τώρα τα ταξίδια προς το εξωτερικό, μειώθηκε πάρα πολύ. Η Βιέννη, η οποία ήταν, και η Αυστρία, η οποία ήταν ένας προορισμός ο οποίος είχε πολύ μεγάλη πληθυσμιακό αριθμό επισκεπτών όλα τα χρόνια, φέτος λόγω των περιοριστικών μέτρων που υπάρχουν έπεσε δραματικά. Και οι άλλοι προορισμοί και το Λονδίνο, γνωρίζετε ότι εκεί έχουμε και εκεί περιοριστικά μέτρα, και το Παρίσι. Η Βουδαπέστη άντεξε λίγο ακόμα, αλλά όχι σε μεγάλο αριθμό.
Κυρίως όλοι επέλεξαν να κάνουν ταξίδια εντός Ελλάδος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βλατάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας, να ευχηθούμε καλές γιορτές και με το καλό να τα ξαναπούμε με τη νέα σεζόν. Έχουμε πολλά να πούμε. Εύχομαι και εγώ να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας. Να είστε καλά.